Θα καλωσορίσω σήμερα στη συχνότητα τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη, καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Υδρογων Ανθράκων στο ίδιο Πανεπιστήμιο, στην Πάτρα. Καλημέρα κύριε Ζελιλίδη. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Φαντάζομαι ότι οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος προφανώς σας γεμίζουν με ένα αίσθημα ικανοποίησης. Καλά θα ήταν. Όπα. Ξέρετε, από την προηγούμενη Δευτέρα που έκανε την ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός, επειδή τοποθετήθηκα για το αφήγημά του ότι δεν με πείθει και μάλιστα, αν θέλετε, με προκάλεσαν μεγάλα αυτά που είπατε προηγουμένως, κανάλια και δημοσιογράφοι που μέχρι προχθές βρίζανε και αρνιόντουσαν. Όταν λοιπόν εξήγησε αυτό που θα σας πω και εσάς, γιατί δεν πιστεύω το αφήγημα, τις τελευταίες 3-4 μέρες τους παρακολουθώ. Άλλαξαν τα ερωτήματα προς τους συνδετημόνες τους, φίλους κατά τα άλλα που πιστεύουμε στο ίδιο όνειρο, και δεν ρωτάνε τι έχετε να πείτε για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, πάνε κατευθείαν. Έχουμε κοιτάσματα εκεί, τι κοιτάσματα έχουμε. Και όλοι μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι και αρχίζουν να ξαναλένε αυτά που λένε χρόνια, αυτά που λέμε χρόνια για τον όγκο των κοιτασμάτων. Το θέμα είναι όμως αν πιστεύουμε σε αυτό το όνειρο όλοι μαζί. Ακόμα και αυτοί που ήταν αρνητές μέχρι χθες, αν πιστεύουμε ότι θα πάμε να εκμεταλλευτούμε τους υδρογονάνθρακες. Μισό λεπτό κύριε Ζελιλίδη, αν καταλαβαίνω σωστά και νομίζω ότι μετά από κάποια χρόνια επιτρέψτε μου να πω ότι λίγος πολύ κάπως σωστά σας διαβάζω. Θεωρείτε ότι γίνεται μία συζήτηση για να γίνεται, ξαναγυρνάμε πίσω στο αν έχουμε κοιτάσματα, εγώ θα είμαι και πιο προκλητικός. Κάποιοι από τους αρμοδίους λένε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία, προσέξτε διαπίστωση και διατύπωση, για να δούμε αν έχουμε κοιτάσματα, αν δεν έχουμε έκλεισε αυτή η ιστορία. Είναι ακόμη πιο πονηρό. Ναι, να τα πάρουμε με τη σειρά λοιπόν. Όλοι πιστεύουν τώρα ότι θα σώσουμε την Ευρώπη. Χωρίς να βάζουν σε παρένθεση αν αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες. Εγώ θα βάλω και αυτό σε παρένθεση. Μπορούμε να σώσουμε την Ευρώπη αν αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες. Να δούμε όμως θέλουμε να τους αξιοποιήσουμε. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Τι είπε ο Πρωθυπουργός και πώς εγώ το μεταφράζω, πώς αφουγκράζω με την κίνησή του και πού θέλω να καταλήξω. Τι είπε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη Δευτέρα? Ήρθε η Exxon και ξεκινάνε οι σεισμικές έρευνες για νότια-νοτιοδυτικά της Κρήτης. Δεν μας είπε κάτι καινούριο. Για αυτούς που γνωρίζουν, η Exxon από τη στιγμή που πήρε την άδεια να προχωρήσει ήταν υποχρεωμένη να το κάνει, γιατί είναι στις συμβατικές της υποχρεώσεις. Αν διαβάσετε το συμβόλαιο που έχει κάνει με την ελληνική πολιτεία, λέει ότι μέσα σε 2-3 χρόνια θα υλοποιήσει τις σεισμικές έρευνες. Mm-hmm. Θα κάνει δηλαδή πρώτα τα 2D, τις δυσδιάστατες, σε 1-2 χρόνια και μετά θα προχωρήσει να κάνει τα υπόλοιπα, τα τρισδιάστατα. Δηλαδή τι θα κάνει, θα βρει πρώτα τους στόχους με τα δυσδιάστατα και μετά αυτούς τους στόχους που θα βρει θα κάνει τρισδιάστατα για να δει τον όγκο και την ποιότητα. Αυτό έγινε πριν μια εβδομάδα, δηλαδή τις 7 Νοεμβρίου. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όμως, να πάμε στην αρχή του έτους, είπε και ο ίδιος και οι υπουργοί του ότι εμείς δεν πρόκειται να μολύνουμε τη Μεσόγειο, δεν πρόκειται να αξιοποιήσουμε τους ορυκτούς μας πόρους. Επίσης, την αρχή του έτους κυκλοφόρησε ένα non-paper που έλεγε ότι ο EastMed δεν είναι βιώσιμος. Αυτός ο συνδυασμός του Πρωθυπουργού με τις δηλώσεις του και του non-paper, όπου δεν αντέδρασε η ελληνική πολιτεία, οδήγησε την Exxon να φύγει. Η Exxon έχει υπογράψει τις συμβάσεις παραχώρησης από τον Ιούλιο του 19. Άρα 3,5 χρόνια τώρα πάλευε με τη γραφειοκρατία και με το ΣΤΕ να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της. Η ΒΒΕΦ προσφεύγει στο ΣΤΕ,
δεν εκδικάζεται η υπόθεση, παίρνει αναβολές, γιατί η ελληνική πολιτεία δεν προσκομίζει τα έγγραφα που να βεβαιώνουν ότι θα υλοποιηθούν όλες οι περιβαλλοντικές συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος. Και φτάσαμε λοιπόν τις 5 Οκτώβρη του 2022 να εκδικαστεί η υπόθεση και να δώσουν την άδεια να προχωρήσουν οι σεισμικές έρευνες. Άρα λοιπόν το ότι έφυγε η Exxon το Γενάρη είναι και αιτία της κυβέρνησης. Η Total, όχι η Exxon. Και η Exxon αποχώρησε, είπε αποχωρώ, αναστέλλω τις δραστηριότητές μου από τα οικόπεδα της Κρήτης. Α, μάλιστα. Η Total αποχώρησε οριστικά. Σωστά. Η Exxon είχε αναστείλει, είχε πει θα δούμε αν θα γυρίσουμε και πότε θα γυρίσουμε. Έρχεται ο πόλεμος. Μέχρι τώρα, εδώ και 3 χρόνια, 2,5 χρόνια μέχρι την έναρξη του πολέμου, η σημερινή κυβέρνηση έλεγε ενεργειακή μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Απέρριπτε κάθε ενδεχόμενο αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Έρχεται ο πόλεμος. Και ενώ κάποιες χώρες βάζουν στο ενεργειακό τους μείγμα ακόμα και το κάρβουνο που θεωρείται το πιο ρυπογόνο, ακόμα και εμείς λέμε θα αυξήσουμε τη συμμετοχή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το κάρβουνο, βγαίνει ο Πρωθυπουργός το Μάρτιο και λέει θα αξιοποιήσουμε μόνο όσες από τις περιοχές έχουν φυσικό αέριο. Αρνείται το πετρέλαιο. Αυτό οδηγεί στο να απεμπολίσουμε τα δικαιώματα από τον Πατραϊκό που είχε πιστοποιημένα 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Για τον οποίο Πατραϊκό δεν μιλάει κανείς σήμερα, πρέπει να πω. Κανένας, τίποτα. Όλοι δέχονται το αφήγημα ότι θέλουμε μόνο φυσικό αέριο. Στο οποίο επίσης έχω πολλές ενστάσεις. Πώς δηλαδή ξαφνικά ο κύριος Κρέκας ανακάλυψε ότι στα Γιάννενα θα βρούμε φυσικό αέριο και όχι πετρέλαιο. Με ποιες έρευνες που δεν έγινε τίποτα καινούριο από αυτά που γνωρίζαμε. Πώς ξαφνικά τα Γιάννενα είναι διαφορετικά από τον Πατραϊκό ενώ ανήκουν στην ίδια λεκάνη. Έχουν τις ίδιες ιστορίες εξέλιξης. Απλώς η διαφορά είναι ότι στα Γιάννενα είναι μια ιδιωτική εταιρεία και στον Πατραϊκό ήταν μια κρατική εταιρεία. Στη μία η Ενεργία, στην άλλη τα ΕΛΠΕ. Πώς γίνεται να ανακοινώνουμε ότι στον Πρίνο ξεκινάει η γεώτρηση στο ΕΕ που έχει μόνο πετρέλαιο. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό το σκεπτικό μόνο πετρέλαιο αέριο Γενάρης Μάρτης σήμερα, αμφισβητώ τις καλές προθέσεις. Και έρχεται το αποκορύφωμα του EastMed. Θα περίμενα μέσα από την ανακοίνωση της επιστροφής της Exxon στην πραγματικότητα της Ελλάδος να ακούσω και τουλάχιστον μία εκτίμηση ή αν θέλετε μία φιλοσοφία επίσπευσης της κατασκευής του EastMed. Να πει δηλαδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός εμείς είμαστε υπέρ του EastMed και ξεκινάμε τις διαδικασίες για να δούμε την εφικτότητά του. Να θυμίσω επίσης ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται για τον EastMed ήδη έχουν ανακοινώσει στο κτηματολόγιο από τις περιοχές που θα περάσουν και καλούν τους πολίτες να πάνε να τα δούνε. Σωστό. Γιατί λοιπόν εσύ σαν Έλληνας Πρωθυπουργός που πιστεύεις ότι θα πας αυτή τη διαδικασία δεν ανακοινώνεις για να πείσεις και την Exxon ότι έχεις τις καλύτερες των προθέσεων, ότι τουλάχιστον το ελληνικό κομμάτι του EastMed το βάζουμε στα σκαριά να προχωρήσει. Και μην ανησυχείτε, αν βρείτε κοιτάσματα, εδώ είμαστε να τα διοχετεύσετε στην αγορά. Όλο αυτό το πακέτο λοιπόν, εγώ θα περίμενα να τα ακούσω από τον Πρωθυπουργό συνδυαστικά. EastMed, Exxon, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Και έχω και 2 άλλες περιοχές, τον Κυπαρισιακό και την Πρέβεζα, που είναι τα ΕΛΠΕ. Και είναι 2 χρόνια μπροστά από την Exxon. Έχουν τελειώσει οι σεισμικές έρευνες των δυσδιάστατων απεικονίσεων. Δεν το ανέφερε. Δεν το γνωρίζει, δεν το πιστεύω. Γιατί απλώς τα ΕΛΠΕ μπορεί να τα ελέγχει ως κρατική εταιρεία. Και αν αύριο αποφασίσει να μην τα αξιοποιήσει, μπορεί να την αποσύρει, όπως την απέστειρε από τον Πατραϊκό. Άρα λοιπόν, δεν πιστεύω ότι υπάρχει βούληση να αξιοποιηθούν οι υδρογονάνθρακες, τουλάχιστον με την παρούσα κυβέρνηση. Τι θα προκύψει μετά τις εκλογές, τότε θα έρθει
θα έρθουν και τα ΕΛΠΕ με τις θρησιάς, θα τις απεικονίζει να πει θέλω να κάνω γεώτρηση, τότε θα έρθει και έξω για να πει θέλω να κάνω τρισδιάστατες. Τότε θα έρθει και η ενεργία να πει θέλω να κάνω τη γεώτρηση. Άρα η επόμενη κυβέρνηση θα διαπραγματευτεί με όλες αυτές τις εταιρείες για το αν έχω την κουλτούρα να αξιοποιήσω τις υδρογονάνθρες. Άρα κύριε Ζελιλίδη, λέτε εκ προημίου ότι εντάξει είναι ένα βήμα μπρος η ανακοίνωση, αλλά μέχρι εκεί δεν μου λέει κάτι επί του πρακτέου. Όχι, ούτε καν αυτό. Εγώ πιστεύω ότι όλο είναι μια προεκλογική ανακοίνωση, ότι θέλω να χαϊδέψω και τα αυτιά αυτών που πιστεύουν στην αξιοποίηση ότι μπορεί να σώσει την Ελλάδα και τη φτώχεια της. Άρα λοιπόν να ψαρέψω και από εκεί τη μεριά, όμως χωρίς να πιστεύει ότι θα το κάνει. Μου λέει... Γιατί από την άλλη μεριά, ναι, προσέξτε, ακούω δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που λένε μη διανοηθείτε και προχωρήσετε στην αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Ακούω δηλώσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, που λένε να κάτσουμε να τα βρούμε. Αλλά όχι όλοι. Οπότε είμαι επιφυλακτικός, γιατί από το Μάρτιο είχα πει ότι το σωστό και πρέπον, όταν αλλάζει φιλοσοφία για την πράσινη ενέργεια, λόγω των κρίσεων, λόγω των αναγκών, λόγω του ότι η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη να εφαρμόσει το εμπάργκο στη Ρωσία, γιατί δεν είχε εξασφαλίσει εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας, αναθεωρείς τις απόψεις σου, το φέρνεις στη Βουλή, περνάς μια ομόφωνη απόφαση που να λέει πάμε στην αξιοποίηση λόγω συνθήκων, και όποιος τολμάει να διαφοροποιηθεί θα τον κρίνει ο ελληνικός λαός, και έρχεσαι μετά προς τις εταιρείες και τους λες ήρθαμε με τη συντριπτική πλειοψηφία ή με ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή ότι θα έχουμε διαχρονικότητα. Αυτό που ψηφίσαμε θα το υλοποιήσουν όλες οι επόμενες κυβερνήσεις. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε γιατί ο καθένας ψάχνει να πάρει τον μπόνους από τις δηλώσεις του. Κύριε Ζελιλίδη, πρακτικά, γιατί με ρωτάει εδώ για παράδειγμα ο φίλος ο Άγγελος. Δηλαδή λέει κύριε Ζελιλίδη, θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει η κατάσταση στον Πατραϊκό, ματαιώθηκε, δεν συζητάμε για κατάκολο Κυπαρισία και λέμε ότι πάμε σε νέα παιδεία ενώ αυτά τα σημεία είναι ήδη πιο προχωρημένα. Ακούσατε εσείς τον Πρωθυπουργό να δηλώνει κάτι για Κυπαρισιακό και Πρέβεζα? Ακούσατε να δηλώνει κάτι για το κατάκολο που επίσης για 3 χρόνια είναι με προσφυγές περιβαλλοντικών οργανώσεων και είναι το πιο όριμο να τρυπήσουμε αύριο και δεν το κάνουμε? Θέλω να μου πείτε πώς ακούγεται από στα αυτιά σας η άποψη υπεύθυνων στελεχών της ΕΔΕΗ, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία ερευνών, αν δεν αποδώσουν έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Η ΕΔΕΗ προσπαθεί να αναδείξει το θέμα και ο ρόλος της είναι αυτός, να προσκαλέσει στρατηγικούς επενδυτές, μεγάλες εταιρείες για να επενδύσουν. Δεν γίνεται λοιπόν η ΕΔΕΗ να παλεύει να φέρει όλους αυτούς στην Ελλάδα και από πίσω η κυβέρνηση να βάζει τρικλοποδιές. Αυτό γίνεται τώρα με την ΕΔΕΗ. Γυρίζει όλο τον κόσμο παρουσιάζοντας τα ευρήματα τα δικά του, τα δικά μας, όλου του κόσμου για το τι έχει η Ελλάδα και προσπαθεί να τους καλέσει να γυρίσουν. Εγώ θέλω να συγχαρώ δημόσια και τον κύριο Στεφάτου που κατάφερε να ξαναφέρει την έξω πίσω. Το θέμα είναι αν θα μείνει. Σας βλέπω σφόδρα επιφυλακτικό, κύριε Ζελιλίδη, ομολογώ, και επειδή θεωρώ ότι είστε ένας από τους ανθρώπους, επαναλαμβάνω, εμείς σας γνωρίσαμε το 2000, εσείς αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον από ό,τι έχω δει, είστε από τα τέλη του 80, μπορεί να είστε και νωρίτερα, με διορθώνετε αν θέλετε, αλλά τουλάχιστον από τα τέλη του 80 βλέπω μια συστηματική δημοσιοποίηση στοιχείων και ερευνών σας και είστε επιφυλακτικός, θα περίμενε κανείς να είστε μες στο πανηγύρι αυτή τη στιγμή. Βέβαια, επειδή αυτή την ερώτηση μου την κάνανε πολλοί φίλοι κλπ. Και είπα, όπως το είπατε, ότι μέχρι τώρα ό,τι προβλέψεις έχω κάνει δεν έπεσα έξω. Είπα για μια φορά στη ζωή μου να πέσω έξω, να κάνω λάθος, την εκτίμησή μου. Να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν και να πούν όχι, θα σου αποδείξουμε ότι δεν είναι ψέματα, προχωράμε. Θα περίμενα, ας πούμε, μια τέτοια αντίδραση. Μακάρι να κάνω λάθος. Μακάρι να βγω ψεύτης στη δήλωση που έκανα ότι όσο ζω δεν θα δω γεωτρύπανο στην Ελλάδα.
όλο και φαίνεται και πλησιάζει, αλλά όλο και κάτι συμβαίνει και αναβάλλεται. Μακάρι να το δω. Έστω τη γεώτρηση στα Γιάννενα. Να γίνει. Ούτε και αυτοί πιστεύω θα την αφήσουν να γίνει. Θα γίνει ερευνητική, θα βρουν πετρέλαιο και τι θα πούνε. Δεν το θέλουμε το πετρέλαιο, κλείστε τι. Δεν ξέρω. Μακάρι να διαψευστώ. Μακάρι. Το εύχομαι και το προσευχέμαι κάθε μέρα. Ας κάνω μια φορά λάθος. Ναι. Και να βγουν αληθινοί αυτοί που πιστεύουν ότι προχωράμε. Ο Βασίλης εδώ ρωτάει, κύριε Ζελίδη, λέει, επειδή είμαι νέος στη συχνότητα, πραγματικά πιστεύετε ότι η Ελλάδα μπορεί να καλύψει τις δικές της ενεργειακές ανάγκες και να βοηθήσει και την Ευρώπη? Η ΕΔΕΗ, μαζεύοντας τα στοιχεία από όλα τα αποτελέσματα μέχρι τώρα, ανακοίνωσε σε ένα φόρουμ ότι εκτιμούμενες ποσότητες είναι περίπου 70 με 90 ισοδύναμα δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, περίπου 70 με 90, πώς το είπαν, τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Ναι. Περίπου αξίας 250 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εγώ θα σας πω ότι αυτές οι προβλέψεις είναι οι μικρότερες ή αν θέλετε επιφυλακτικές δηλώσεις που για μένα αντικατοπτρίζουν περίπου το 30% του όγκου των κοιτασμάτων. Δεν θα πω τι περιμένω στην Κρήτη. Άλλοι λένε για 3 ισοδύναμα ζόρ, άλλοι για 5, άλλοι για 8, άλλοι για 10. Είναι τόσο τεράστια η περιοχή που ερευνάτε αυτή τη στιγμή, φανταστείτε μια ολόκληρη Πίνδο ερευνούν, που έχουμε στην κορυφή της Λασποϊφέστια, σε ένα βάθος νερού 1500 με 2,5 χιλιόμετρα, όπου θα πάει να επενδύσει κάποιος αφού βρει τους στόχους. Μπορεί ο στόχος να, οι στόχοι να είναι 3, μπορεί να είναι 13. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακριβή εικόνα. Έχουμε ενδείξεις ότι περιμένουμε να βρούμε αρκετούς στόχους. Επίσης ήθελα να πω το εξής. Το ίδιο ισχύει και για τον Κυπαρσιακό και για την Πρέβεζα. Το 2013 όταν συνεργαζόμουν με την BGS βλέποντας τα παλιά σεισμικά, ναι, και έχοντας την άδεια να παρουσιάσω τα ευρήματά μου σε πετρελαϊκές εταιρείες αλλά μόνο στην Αμερική, είχα επισκεφτεί κάποιους από τους μεγάλους παίχτες δείχνοντάς τους τον Κυπαρσιακό. Εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ γιατί μου είπανε «Καλά, αυτό είναι το Μεξικό, δείξε μας την Ελλάδα». Ήταν τέτοιες οι δομές που αναγνωρίστηκαν με τέτοιες υψηλές πιέσεις την περιοχή τώρα που έχει τα δικαιώματα, έχουν τα δικαιώματα τα ΕΛΠΕ, που το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι τεράστιο. Γιατί? Γιατί και στο κατάκολο έχω διαφυγές μεθανίου, επίσης τα τελευταία 15 εκατομμύρια χρόνια, με εκτιμούμενη ποσότητα μεθανίου που έχει διαφύγει στην ατμόσφαιρα περίπου 3-3 κυβικά μέτρα, άρα και εκεί έχω μεγάλο παραγωγικό πεδίο, εκεί βλέπω τους εγκλωβισμένους υδρογονάνθρακες που περιμένουν να τρυπήσουμε. Άρα ναι, πιστεύω ότι αν αξιοποιηθεί στο σύνολο όλη η περιοχή της Ελλάδος με τα κοιτάσματά της, μπορούν να εξασφαλίσουν, όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, για τα επόμενα 50 χρόνια την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης, όχι της Ελλάδος, της Ευρώπης. Λέει ο φίλος ο Περικλής, με τόσες επιφυλάξεις σεβαστές από τον αξιότιμο κύριο Ζελίδη. Θέλω να το ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά να μου απαντήσει. Ας πούμε ότι τα βγάζαμε όλα. Όλα λέει. Θα κερδίσει η Ελλάδα και οι Έλληνες, το έθνος μας, ή θα τα φάνε με λαμογές? Δεν μπορούν να τα φάνε, γιατί έχει δημιουργηθεί το Ταμείο Πετρελαίου. Οι συμβάσεις είναι ξεκάθαρες τι θα έρθει σε εμάς και τι παίρνει η εταιρεία. Άρα όλα είναι πάνω από το τραπέζι, δεν παίζεται κάτω από το τραπέζι με αυτούς τους κολοσσούς. Άρα θα ξέρουμε ποια είναι τα έσοδα και ποια είναι τα αναμενόμενα. Προσέξτε λίγο. Δεν είναι μόνο τα ωφέλη από τους υδρογονάνθρακες. Είναι και τα γύρω-γύρω, δηλαδή οι θέσεις εργασίας, η αγορά που θα ανοίξει και όλα αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ζελί, δικό μου το ερώτημα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς γίνεται μέχρι το Φεβρουάριο του 2022. Ολότελα μέχρι τον Ιούλιο του 2022, έχω εδώ δηλώσεις υπουργών,
πέρα και του Πρωθυπουργού τον Φεβρουάριο, καλά το υπενθυμίσατε, αλλά και υπουργών. Και του καθήλυνα αρμόδιου υπουργού και άλλων υπουργών. Και ο Υπουργός Εξωτερικών. Ούτε μία κούπα δεν πρόκειται, διότι δεν υπάρχει λόγος. Είναι επιλογή μας να πάμε σε μία ενεργειακή μετάδοση καταρχήν ουδετερότητας, μέχρι να έχουμε μία πράσινη ανάπτυξη. Καλώδια φέρνουμε πράσινα από την Αίγυπτο. Δεν υπάρχει. Πώς γίνεται όλα αυτά? Τι είναι αυτό που πυροδοτεί, κατά τη γνώμη σας, τελικά αυτή τη θεαματική αλλαγή? Προφανώς ο πολέμος με την Ουκρανίας-Ρωσίας. Αλλά και με αυτή την πυροδότηση, ας πούμε ότι το συνειδητοποίησαν ότι η Ελλάδα μπορεί να σωθεί μόνο με την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων, γιατί οι ανανεώσιμες δεν μπορούν να μας βοηθήσουν και να μας καλύψουν, όσο και να τις αυξήσουμε. Θεωρώ ότι δεν έχουμε το σιγοντάρισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την κατεύθυνση. Και γιατί δεν το έχουμε? Φανταστείτε, από το 10 όταν μιλούσαμε να είχαν αξιοποιηθεί οι ενεργειακοί μας πόροι. Φανταστείτε λοιπόν την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι σταματάμε την τροφοδοσία. Δεν μιλάμε από το 10. Να σας πω, βρήκα στο αρχείο εκπομπών η πρώτη φορά που ήσασταν εδώ στο Crete TV το 2007. Για να καταλάβετε. Πάω και πιο πίσω 3 χρόνια. Το ξέρω. Εγώ σας λέω από το 10. Τότε που ήρθε το πρώτο μνημόνιο, το 9. Και έμπαινε μέσα στο μνημόνιο και η αξιοποίηση των υδρογόνων ανθράκων. Και ήμασταν υποχρεωμένοι να τα αξιοποιήσουμε για να ξεπληρώσουμε το χρέος. Αν λοιπόν είχαμε προχωρήσει το 9, 13 χρόνια μετά σήμερα, θα είχαν αξιοποιηθεί όλοι οι ενεργειακοί μας πόροι. Ποιος θα ήταν η υπερδύναμη της Ευρώπης σήμερα? Η Γερμανία? Η Γαλλία? Η Αγγλία ή η Ελλάδα? Μα η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα θα έλεγχε την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης και η Ελλάδα θα ρύθμιζε τις τιμές, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Ποιος θέλει την Ελλάδα υπερδύναμη? Κανένας. Συνεπώς, πέρα τα θέλω της Ελλάδος, είναι και τα θέλω της Ευρώπης. Δεν έχουμε ανθρώπους να διεκδικήσουν το δίκαιο μας, δεν έχουμε ανθρώπους να διεκδικήσουν την αυτοδυναμία και την αυτονομία της Ελλάδος, γι' αυτό πιστεύω ότι δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν. Θέλω πριν κλείσουμε να σας ευχαριστήσω αφενός, αφετέρου, να λάβετε υπόψη σας δύο παρατηρήσεις ακροατών. Ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά λέει καλημέρα, μα δεν έχουν γίνει, λέει, ήδη έρευνες στην Ήπειρο? Έχουμε κουβαλήσει, όχι μόνο εγώ, συστήματα σωληνώσεων και εξοπλισμό στην Ήπειρο πριν από 10-15 χρόνια. Τα αναγνωρίζω γιατί κουβάλισα παρόμοιες σωληνώσεις για τα πετρέλαια στον Πρίνο. Και δεν λένε κουβέντα. Θέλετε να πείτε κάτι επ' αυτού? Ναι, να σας πω λοιπόν. Το 2001 τα δικαιώματα στα Γιάννενα, στο ίδιο οικόπεδο που έχει σήμερα η Energean, το είχε η Enterprise. Η Enterprise λοιπόν ξεκινάει τη γεώτρηση κάπου εκεί κοντά από αυτήν που ακούγεται τώρα στη Ζήτσα, ήταν λίγο νοτιότερα. Ξεκινάει τη γεώτρηση. Εγώ συνεργαζόμουν τότε με την Enterprise, προσπαθούσαν να δουν και με έπεισαν στην αρχή ότι πράγματι ενδιαφέρονται. Βρίσκανε με τα βαρυτικά τους κάτι περίεργο κάτω από τα 4 χιλιόμετρα. Είχα λοιπόν ένα ερευνητικό κομμάτι από αυτή τη δραστηριότητα να δω τι μπορεί να είναι αυτό κάτω από τα 4 χιλιόμετρα. Τα ισοδύναμα στην περιοχή βγαίνουν στους Μολάους, στον Ταΐγετο, στην Κρήτη. Έψαχνα να δω λοιπόν τι μπορεί να είναι. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να βάλουν τη γεώτρηση, συζητούσα με τον κύριο Ιντσέγκο που ήταν ο υπεύθυνος της Enterprise στην Ελλάδα και με ρώτησε, εσύ που θα βάζεις τη γεώτρηση? Του λέω, εδώ, σε μια περιοχή. Όχι, λέει, οι δικοί μας επιστήμονες λέει να τη βάλουμε εκεί που έγινε η γεώτρηση. Μα του λέω, εκεί δεν θα βρείτε τίποτα, γιατί σύμφωνα με τη γεωλογία της περιοχής θα τρυπάτε συνέχεια γύψους, ευαπορίτες εξαιτίας της γεωλογίας της περιοχής. Ξεκίνησε η γεώτρηση. Πράγματι σιγά σιγά άρχισα να επαληθεύομαι γιατί βρίσκαν αυτά που τους έλεγα και φτάσαν στα 5 χιλιόμετρα, 4-600 νομίζω, και αντιμετώπισαν υψηλές πιέσεις που σήμαινε ένδειξη κοιτάσματος. Ετοιμάζονται να φύγουν γιατί ήταν υψηλές πιέσεις και δεν μπορούσαν να τρυπήσουν. Αντέδρασε κάποια επιστημονική κοινότητα και έστειλα μία επιστολή και την έχω ακόμα στον κύριο Παπαντονίου που ήταν υπουργός ανάπτυξης. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
εκφράζοντας τους φόβους μου ότι δεν θέλουν να τους βρουν, για άλλη μια φορά πάει να θευτεί η περιοχή. Το αποτέλεσμα ήταν μετά από μια εβδομάδα μου κόψαν τη συνεργασία. Δεν σας χρειαζόμαστε άλλο. Έχει και συνέχεια. Πουλάει τα δικαιώματα, πουλιέται η Enterprise στη Shell τότε. Και αποδείχθηκε ότι όλη αυτή η ιστορία με τη γεώτρηση ήταν περισσότερο να αυξήσει το know-how της, ότι μπορεί να κάνει αυτό ή το ένα ή το άλλο. Και ενώ λοιπόν εκεί που γίνεται η γεώτρηση ανακοινώνεται σε όλη την περιοχή να απομακρυνθούν από τα χωριά τους γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και γίνεται ενημέρωση του κόσμου να προσέχει κλπ. Κλπ. Την άλλη μέρα ξαφνικά ανακοινώνεται ότι σταματάνε οι έρευνες γιατί δεν βρέθηκε τίποτα. Σοβαρά το λέτε? Έχω λοιπόν την εσωτερική έκθεση. Μισό λεπτό, μισό λεπτό κύριε Ζελίδη, με συγχωρείτε, κάντε μου τη χάρη. Σοβαρά το λέτε? Δηλαδή ενημερώνεται ότι τα χωριά να εκενωθούν για λόγους πρόληψης και την άλλη μέρα τους λένε σταματάνε οι έρευνες? Ναι. Για, έχετε την έκθεση λέγατε? Έχω λοιπόν μια έκθεση εσωτερική της Enterprise που έλεγε ποια είναι τα αναμενόμενα κοιτάσματα και οι περιοχές για την περιοχή των Ιωαννίνων. Σε αυτή την εσωτερική έκθεση λοιπόν έλεγε έχουμε εντοπίσει δύο στόχους και η εκτίμηση είναι ότι μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο. Δεν εξεπλάγει, γιατί 100 χιλιόμετρα βορειότερα στην Αλβανία υπάρχει το Πάτος Μαρίτζα που έχει 5 δισεκατομμύρια βαρέλια σωστά, πετρέλαιο. Σωστά. Όταν ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για να βγάλουμε τα οικόπεδα στον αέρα, είχα πει τότε στον Υπουργό μπορώ να σου κάνω μια γεωλογική έκθεση δωρεάν που να λέει ότι τα Γιάννενα έχουν 2 δισεκατομμύρια. Από extrapolation από την Αλβανία στην Ελλάδα και το καθεξής. Δυστυχώς, ακούγοντας τους συμβούλους του, έβγαλε το διαγωνισμό για 70 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Ο λόγος που έλεγα να βγάλουμε για 2 δισεκατομμύρια ήταν για να προσελκύσουμε μεγάλους παίχτες. Όταν βγήκε ο διαγωνισμός για τα Γιάννενα δεν ήρθε κανένας μεγάλος. Πότε βγήκε ο διαγωνισμός, θυμίστε σας παρακαλώ? Το 12. Βγήκε λοιπόν ο διαγωνισμός για 70 εκατομμύρια βαρέλια και τον πήρε η Ενεργία. Από το 12 έχει την ευθύνη υλοποίησης του project Γιάννενα. 10 χρόνια. Δεν υπάρχει καμία συμβατική υποχρέωση για 10 χρόνια. Λέει τα δύο πρώτα χρόνια πρέπει να κάνω αυτό, αυτό, αυτό. Ήρθε η Repsol. Έγινε operator, πήρε δικαιώματα από την Energean. Και η Repsol αντιμετώπισε προβλήματα για να υλοποιήσει τις δυσδιάστατες απεικονίσεις. Άνοιγε τρύπες και τις βουλώνανε το βράδυ. Πόλεμος. Πανό, παντού. Όχι στις εξορίξεις στα Γιάννενα, στην Ήπειρο. Ψάχνοντας να δω από το τότε που ξεκίνησαν οι αντιδράσεις για όλη τη Δυτική Ελλάδα, συνεργαζόμενος τότε με τα ΕΛΠΕ σε διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες, πήγα σε όλα τα χωριά που φαινόταν ότι αντιδρούν. Δεν βρήκα ούτε έναν. Τους προκάλεσα πολλές φορές. Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Ποιοι είναι αυτοί? Τα χωριά αυτά στην Ήπειρο είναι εγκατελειμμένα. Πηγαίνουν μόνο το καλοκαίρι για 5-10 μέρες. Διαπιστώνω λοιπόν σε μια ανοιχτή συζήτηση που έγινε στην Αθήνα από το Σύλλογο Επιστημόνων Ηπείρου ότι υπήρχε ψευδής πληροφόρηση. Κάποιοι καλοπροαίρετοι μεταφέρανε προς την κοινωνία ότι θα σας καταστρέψουν την όμορφη Ήπειρο γιατί θα γεμίσουν τρύπες παντού, γεωτρήσεις. Λέγοντας ψέματα, καμία εταιρεία δεν μπορεί να κάνει τόσες πολλές γεωτρήσεις ξοδεύοντας ασύστολα χρήματα χωρίς περιεχόμενο. Κάνει τις σεισμικές έρευνες, εντοπίζει στόχους και θα κάνει 1-2 το πολύ γεωτρήσεις. Όχι εκατοντάδες χιλιάδες γεωτρήσεις που παρουσίαζαν αυτοί. Σήμερα λοιπόν φτάσαμε στο διατάφτα. Θα γίνει γεωτρήσεις στα Γιάννενα. Μακάρι να γίνει. Μακάρι να βγω για πρώτη φορά λάθος. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Μου προξενεί εντύπωση το γεγονός, κύριε Ζελίδη, εκ παραλλήλου με το 12 που λέτε. Τότε για πρώτη φορά, 12 έως 15, βγαίναν τα οικόπεδα στην Κρήτη. Θα το θυμάστε.
Ναι. Πολλοί εκ των ειδικών, Φόσκολος, Κονοφάγος, Νίκος Λιγερός τότε και άλλοι, λέγανε ότι υπάρχει ένα λάθος. Είναι τα οικόπεδα τόσο μικρά που δεν πρόκειται να έρθει κανένα σοβαρός παίκτης. Εξού και επανασχεδιάστηκαν. Το βλέπω ότι πάει εκ παραλλήλου με αυτό που γινόταν στα Γιάννενα, λοιπόν. Όχι, 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 δεν επανασχεδιάστηκαν. Αλλά... Απλώς όταν ήρθε η Έξον, ναι, ένωσε 7-8 οικόπεδα, πρόσθεσε και άλλες περιοχές και είπε αυτή την περιοχή θέλω. Α, μάλιστα. Άρα... έβγαλε καινούριο διαγωνισμό με την καινούργια περιοχή της Έξον, μήπως θέλει κι άλλος να τη διεκδικήσει. Α, μάλιστα. Όταν φωνάζαμε το 10, το 11 παρουσίαση στο Λονδίνο ο κύριος Μανιάτης στα οικόπεδα. Ναι. Και τότε του την πέσαμε όλοι. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Οι προκήρυξες είναι πολύ μικρά. Δεν θα έρθει κανένας μεγάλος. Οι μεγάλοι όμως ξέρουν ότι αν θέλουν μια περιοχή, τότε μπορούν να τη μεγαλώσουν. Ποια είναι η διαφορά? Για κάθε περιοχή που εκδηλώνουν ενδιαφέρον, πληρώνουν ένα αξιοσημείωτο τίμημα για να αγοράσουν τα δικαιώματα. Για να πάρουν τα σεισμικά που είχε αυτή η μικρή περιοχή. Οπότε φανταστείτε τα λεφτά που έδωσε η Έξον για να ενώσει 7-8 οικόπεδα και να προσαρτήσει και άλλες περιοχές. Σαφές. Κύριε Ζελίδη, λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, αυτό που είπε ο κύριος Ζελίδης είναι ίσως το πιο κρίσιμο για μένα. Κανείς δεν ήθελε και δεν θέλει την Ελλάδα παγκόσμιο ενεργειακό παίκτη, πόλο δε ευρωπαϊκό. Όχι ότι είμαστε άξιος χώρα με αυτά που ακούω εδώ. Και ο φίλος ο Θεμιστοκλής λέει καλημέρα στον κύριο Ζελίδη. Μα είναι αυτός ο λόγος, λέει, που θα επιβεβαιωθεί ο κύριος Ζελίδης. Το πολιτικό σύστημα έχει να χάσει μόνο από τα κοιτάσματα και δεν μπορούν να τα φάνε τα λεφτά, αλλά και θα πάνε σπίτι τους, μια και θα καταρρεύσει το τρίπτυχο δανεισμός διαφθορά επιδημοτοποίηση. Αυτό είναι το πρόβλημα, λέει. Δεν διαφωνώ, έτσι είναι. Εκεί που δεν μπορείς να βάλεις το δάχτυλο, θα σας πω μια άλλη ιστορία που την άκουσα. Δεν θα σας πω ούτε χρόνους, ούτε κυβερνήσεις, γιατί θα πέσουν κεφάλια. Σε μια χώρα, λοιπόν, γύρω μας, με αριστερή κυβέρνηση, που ήταν όλα για το λαό, βρέθηκε ένα κοίτασμα. Και ο υπουργός ζήτησε από τη μεγάλη εταιρεία δώρο 1 εκατομμύριο. Και λέει και η εταιρεία, βεβαίως να σας το δώσουμε γιατί μας βοηθήσατε, αλλά πέστε μας τι να γράψουμε στο τιμολόγιο. Λέει, ποιο τιμολόγιο? Λέει, πρέπει να πω τι κάνατε για μας. Όχι, λέει, αυτό το θέλω σαν δώρο. Μα λέει, εμείς είμαστε στο χρηματιστήριο, δεν μπορούμε να σας δώσουμε τέτοιο δώρο. Και κόπηκαν οι συνεργασίες γιατί θύχτηκε το Υπουργείο Τάδε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, λοιπόν. Με τους μεγάλους παίκτες τέτοια παιχνίδια δεν μπορείς να παίξεις. Είναι στο χρηματιστήριο, πρέπει να δίνουν αναφορά για ό,τι ξοδεύουν. Συνεπώς, μίζες και τέτοιες συνθήκες είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να παιχτούν. Συνεπώς δεν μπορούν να φάνε από αυτά τα κοιτάσματα. Λέει εδώ η φίλη μου η Βούλα, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Ζελίδη. Α, και ο Αλέξανδρος λέει κανονικά αυτή την εκπομπή σήμερα θα πρέπει να την ακούει οικονομικός εισαγγελέας, αλλά ακούει. Λοιπόν, λέει η φίλη Βούλα, κύριε Ζελίδη, τελικά με την πικρά εμπειρία που έχετε τόσων δεκαετιών, που εγώ θα προσθέσω ότι ο κύριος Ζελίδης είναι στην ίδια συνωμοταξία, με πολλά εισαγωγικά η λέξη, όλων αυτών των επιστημόνων και ειδικών που τους χαρακτήριζαν, γραφικούς, εθεροβάμονες, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, που ονειρεύονται Ελτοράντα, τώρα αυτά έχουν ξεχαστεί. Είναι πρώτο τραπέζι πίστα, τρόπος του Λέγιν. Λοιπόν, λέει εδώ η φίλη η Βούλα, έχετε, λέει, μετά από αυτή την πολύχρονη δεκαετιών πικρά εμπειρία καταλήξει ποιοι δεν θέλουν την αξιοποίηση με όρους, με τους πιο σκληρούς όρους του φυσικού πλούτου της χώρας? Οι εχθροί είναι παντού. Περισσότεροι είναι μέσα από το τείχος. Σας εξήγησα προηγουμένως ότι γιατί πιστεύω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει. Ακόμα και η Αμερική, που δεν θα πλήρωνε τον Ίστιμερ, δεν θέλει αυτόν τον ενεργειακό κόμβο στην Ελλάδα. Η Αμερική ήθελε να πουλήσει δικά της προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πίστευε ότι μπορεί να αυξήσει την παραγωγή έτσι ώστε να έχει περισσότερα έσοδα. Πήγε λοιπόν στους παραγωγούς της και τους είπε να αυξήσουμε την παραγωγή. Και εκείνοι του είπαν όχι. Τόσο απλά παίζεται το παιχνίδι στην Αμερική. Και λένε η παραγωγή. Γιατί μιλάω με Αμερική και γνωρίζω, δεν τα λέω σαν παραμύθι. Όταν λοιπόν πριν ένα χρόνο το κόστος παραγωγής
στην Αμερική του σχιστολιθικού αερίου έφτανε περίπου τα 60 δολάρια το βαρέλι ισοδύναμο. Σήμερα που πουλάνε 100, είναι τώρα που κερδίζουν. Αν αυξήσουν την παραγωγή θα πέσει η τιμή και αυτοί θα χάσουν. Συνεπώς λένε όχι. Και γι' αυτό παραμένει η παραγωγή στα επίπεδα που ήταν. Συνεπώς η δέσμευση πιθανά της Αμερικής ότι εμείς θα καλύψουμε τις ενεργειακές σας ανάγκες από την απώλεια λόγω του εμπάργου στη Ρωσία ήταν στον αέρα. Και η Ευρώπη δεν ήταν προετοιμασμένη για αυτές τις αλλαγές. Πάμε τώρα στο επόμενο. Άρα δεν μας θέλει κανένας δυνατό. Ποιοι μεταφέρουν όλη αυτή την ενέργεια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, το πετρέλαιο? Αυτοί είναι και οι κύριοι που χρηματοδοτούν, υποστηρίζουν τα κόμματα για τις εκλογές που έρχονται, ανεξαρτήτου χρώματος. Συνεπώς, θεωρώ ότι οι αρνητές της αξιοποίησης βρίσκονται μέσα στην Ελλάδα και είναι οι μεγαλοκαρχαρίες. Γιατί όμως αφήνουμε το φυσικό αέριο? Γιατί ακόμα δεν έχουν φτιάξει πολλά καράβια μεταφοράς LNG. Άρα μέχρι να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο σε 5-6 χρόνια, τότε θα δούμε αν και πώς μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Ξανά το αφήγημα. Ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο, καλημέρα λέει, κύριε Ζελίδη. Έχετε μια εξήγηση γιατί το Total έφυγε από το παιχνίδι? Όχι. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί έφυγε, αλλά θεωρώ ότι ο κύριος λόγος στην αρχή ήταν γιατί, γνωρίζοντας τις συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρόλο της Ελλάδος, δεν πίστηκε ότι η Ελλάδα θέλει να αξιοποιήσει τους υδρογονάνθρακες της. Πήγε στο Κατάρ, θα πω εγώ. Αυτό πιστεύω είναι η κύρια αιτία. Τώρα, γιατί γύρισε η Exxon και γιατί πήρε και τα δικαιώματα, μοίρασε τα δικαιώματα της Total με τα ΕΛΠΕ. Νομίζω ότι αυτό που θέλουν να προσφέρουν και είναι αποδεκτό και κατανοητό και φυσικά καλοδεχούμενο είναι ο ορισμός της ΑΟΣ με τη Λιβύη. Από τότε που βγήκε ο διαγωνισμός με τα οικόπεδα από το 11-12 κλπ. Και από την μέρα που ήρθε η Exxon και πήρε αυτά τα δικαιώματα, αυτόματα, αφού δεν υπήρξε αντίδραση από τη Λιβύη, ορίστηκε και η μέση γραμμή, η ΑΟΣ με τη Λιβύη. Αυτό ήταν ένα μεγάλο αγκάθι. Γιατί η Λιβύη ήθελε τον κόλπο της Σύρτης, μια κλειστή γραμμή. Το πιστεύετε αυτό ή το εύχεστε? Το λέω με την έννοια για την ώρα οι έρευνες, μισό λεπτό, οι έρευνες για την ώρα δεν πάνε στη μέση γραμμή. Δεν πάνε προς τα εκεί. Πάνε νότιο-δυτικά, όλο και πιο δυτικά. Όχι, το νότιο κομμάτι της Κρήτης ορίζει τη μέση γραμμή, όπως και ο διαγωνισμός των οικοπέδων. Δεν έχουν πάει εκεί όμως, λέω, ακόμη. Αυτό λέω. Ορίστε. Δεν έχουν πάει όμως ακόμη εκεί. Στο... θα πάνε. Αφού έχει τα δικαιώματα εκεί, θα φτάσουν μέχρι εκεί. Άρα λέτε de facto θα δημιουργηθεί η κατάσταση. Μα δημιουργήθηκε από το 11 όταν βγήκε ο διαγωνισμός και δεν υπήρξε αντίδραση της Λιβύης. Από τη στιγμή που ορίζεις εσύ μια διαγωνιστική διαδικασία για να έρθει κάποιος να διεκδικήσει αυτή την περιοχή, σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει αντίδραση, ορίζεται αυτό σαν η μέση γραμμή. Και μάλιστα με τον κόλπο της Σύρτης ανοιχτό. Αυτό ήταν επίτευγμα που βγάλαμε το διαγωνισμό και που ήρθε η Exxon να επιβεβαιώσει αυτά τα όρια. Τώρα, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και για το τουρκολιβικό μνημόνιο κλπ. Ναι. Γιατί δεν αντιδράει η Τουρκία? Γιατί αυτή η περιοχή που ψάχνει η Exxon είναι πολύ μακριά από αυτή την περιοχή. Συνεπώς γι' αυτό δεν έχουμε αντίδραση γι' αυτό. Και θέλω να κλείσουμε με ένα τρίπτυχο ερωτήσεων. Σας κούρασα σήμερα, αλλάξει τον κόπο, εδώ γίνεται χαμός. Λέει εδώ ο φίλος ο Στέφανος, γιατί έχω την εντύπωση, κύριε Ζελίδη, πως αν μια κυβέρνηση αξιοποιήσει τους υδρογονάνθρακες δεν θα έχει ανάγκη καμίας ιδιωτικής χρηματοδοτήσεως, θα ψηφίζονται ΣΑΗ, αλλά έτσι όμως θα κοπούν και εξαρτήσεις απ' έξω? Η αλήθεια είναι ότι εκεί που φτάσαμε θέλει κάποιους συμβιβασμούς, αλλά είναι δύσκολοι οι συμβιβασμοί. Δηλαδή, αν αποφασίσεις παρά τις βουλές των άλλων εξωτερικών παραγόντων να προχωρήσεις, ναι, θα σου σφίξουν τη θηλιά, γιατί αυτή τη στιγμή οι τραπεζίτες είναι αυτοί που ελέγχουν. Μια χαρά τα λέτε, κύριε Ζελίδη. Εγώ επιμένω, είστε από τους λίγους που δεν μασάει τα λόγια του. Τα λέτε όπως είναι, όχι όπως θέλουν κάποιοι να είναι. Συνεχίστε. Μα δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δηλαδή, θέλω
Να βρούμε τις άκρες όμως, να βρούμε τις λύσεις, να τους πείσουμε. Θεωρώ ότι αν δεν έχουν ενημερωθεί οι υπουργοί μας στο μέγιστο βαθμό, αν δεν ενημερωθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το όποιος αποφασίζει, τι έχουμε στην Ελλάδα και τι μπορούμε να τους προσφέρουμε. Και λέω ξανά, ας το βάλουμε και σαν όρο αποπληρωμής του χρέους, να μην αποκτήσουμε αυτή τη δύναμη αύριο, να την αποκτήσουμε αφού ξοφλήσουμε. Είναι τόσα τα κοιτάσματα που μπορώ να ξοφλήσω το χρέος, βεβαίως. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τους πείσουμε ότι αυτό θα γίνει και για το δικό τους καλό. Θέλει μεγάλη προσπάθεια. Το θέμα είναι ότι εσείς δεν βλέπετε να είναι πεισμένοι διαχρονικώς αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Έτσι, ναι, ναι, γι' αυτό είμαι τόσο επιφυλακτικός. Εδώ κάποιος μου λέει να μην ξεχνάμε, γιατί οι πολιτικοί το ξεχνάνε, τη Γάβδο, δεν την ξεχνάμε, παιδιά, προς Θεού. Και κλείνω με... Οι πρώτες περιοχές που ξεκίνησα να δουλεύω στην Κρήτη πραγματικά ήταν η λεκάνη της Μεσαράς και η Γάβδος. Προσπαθώντας να καταλάβω από κάποια σεισμικά που υπήρχαν τις δεκαετίες του 80, τι μου δείχνουν και τι μπορώ να εκτιμήσω στην περιοχή. Μέσα σε αυτή την αναζήτηση, μέσα από διπλωματικές, μάστερ κλπ, προέκυψαν κάποια αποτελέσματα. Και μέσα από ερευνητικές γεωτρήσεις που χρηματοδότησε τότε ο Δήμος Αρκαλοχωρίου, βρήκαμε βιογενές αέριο. Μπράβο. Τη λεκάνη της Μεσαράς. Σωστό, σωστό. Ακόμη και τώρα αγρότες τους λένε κλείστε το. Ούτε και αυτοί αξιοποιήθηκαν. Πώς να πιστέψεις λοιπόν την ελληνική πολιτεία όταν αυτά που έχει τα απεμπολεί. Ξέρετε πόσες φορές έχω πει για το κατάκολο, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, γιατί το μεθάνιο βγαίνει με ροές, φουσκάλες μέσα στο λιμάνι και έρχονται κρουαζερόπλια. Ένα σπίρτο αυτό, μία σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις. Κανένας δεν ακούει. Και έχεις δίπλα τους αγρότες που πληρώνουν την ενέργεια πανάκριβη για να ζεστάνουν τα θερμοκήπια τους. Και μετά θέλεις και λες, γιατί δεν αυξάνεται η γεωργική παραγωγή. Μα όλα είναι αλυσίδα, έχετε δίκιο. Κύριε Ζελιλίδη, τελευταίο ερώτημα από τον φίλο τον Αργύρη. Κύριε Ζελιλίδη, νότια και νότιο-ανατολικά της Κρήτης δεν πρέπει να γίνουν έρευνες ομοίως, μου λέει εδώ. Με πληγώνετε. Με πληγώνετε γιατί νότια και νότιο-ανατολικά της Κρήτης αρχίζουμε και πλησιάζουμε τη λεκάνη του Ηροδότου. Αυτό ήταν και το κλειδί για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν ήταν για να κάνει έρευνες στην Κρήτη, ήταν για να βάλει πόδι στον Ηρόδοτο. Το 2013 παρουσίασα στην Κρήτη σε ένα συνέδριο τη λεκάνη του Ηροδότου και συγκρίνοντάς την με τη λεκάνη της Λεβαντίνης που έχουμε βρει όλα αυτά τα κοιτάσματα, το 2013 όταν μίλαγα εγώ για τη λεκάνη του Ηροδότου δεν είχε βρεθεί ακόμα το ΖΟΡ και έλεγα ότι η λεκάνη του Ηροδότου έχει τουλάχιστον ισοδύναμα κοιτάσματα. Αυτό ήταν το συμπέρασμα με τις Λεβαντίνες, αν και διπλάσια σε έκταση. Τώρα λοιπόν με αυτά που βγαίνουν, προφανώς και αναθεωρούνται οι εκτιμήσεις ότι τα κοιτάσματα στον Ηρόδοτο είναι πολύ μεγαλύτερα. Αυτή λοιπόν η περιοχή νότια και νότιο-ανατολικά της Κρήτης, στην ουσία είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο. Δηλαδή η νέα περιοχή ενδιαφέροντος. Στην οποία αν δεν πας, θα πάνε άλλοι. Ήρθανε το 10, το 11 μετά την Αφροδίτη νομίζω. Μάλιστα, μάλιστα. Μια μεγάλη εταιρεία στην ελληνική πολιτεία ή το 9, το 9 πρέπει να ήταν. Πριν γίνει ο νόμος για τους υδρογονάνθρακες. Και ζήτησαν τον Ηρόδοτο να πάρουν τα δικαιώματα για να αρχίσουν την αναζήτηση. Και τότε η ελληνική πολιτεία είπε ετοιμάζω νόμο, θα κάνουμε το νόμο και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε κλπ. Μάλιστα. Τουρκολιβικό έχουμε, δεν έχουμε προχωρήσει όμως. Αβραάμ Ζελιλίδη, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη θετική έτσι ανταπόκριση στο αίτημα να μιλήσει σήμερα, κυρίως όμως γιατί απάντησε σε πρώτο χρόνο σε ζητήματα που έθεσαν οι ακροατές και για μένα αυτό είναι το όφελος. Κύριε Ζελιλίδη, να είστε καλά και να συνεχίζετε ό,τι κάνετε, πιστέψτε με, αυτοί οι γραφικοί εθεροβάμονες που όμως όσα χρόνια και να περάσουν τελικά θα είναι κάφρο στο μάτι όσων τους χλέβαζαν. Αυτή είναι η αλήθεια για μένα. Σας το ευχαριστώ. Θέμα είναι, κύριε Σαχίνη, ότι όταν φτάνουμε, όπως είπα, μετά από 30 χρόνια, κουράζεσαι. Όσο και να θέλεις, δεν αντέχεις περισσότερο. Μεγαλώνουμε κιόλας και οι αντοχές πέφτουν και τα ενδιαφέροντα
αλλάζουν προσανατολισμό. Από τη στιγμή που δεν βλέπεις καμία ανταπόκριση. Κάθε χρόνο που βγαίνει μια καινούρια κυβέρνηση, κάθε φορά που έβγαινε καινούρια κυβέρνηση, έστειλα και ένα μήνυμα, μια επιστολή σε έναν στους υπουργούς. Να σας ενημερώσω. Όλοι νομίζαν ότι κάτι ήθελα. Ούτε ενημέρωση δεν θέλουν να ακούσουν. Έχουν τους συμβούλους και τα ξέρουν όλα. Οπότε. Αβραάμ Ζελιλίδης, καλημέρα κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλημέρα και στους ακροατές σας.